Μπορώ να έχω δύο messenger στο ίδιο τηλέφωνο. Αυτή είναι η πιο συχνή ερώτησή σας τις τελευταίες ημέρες. Μπορείς, μπορείς να έχεις όσα messenger διαφορετικά θες στην ίδια συσκευή. Και σήμερα είμαι εδώ για να σου το δείξω. Γεια σου, είμαι η Ματίνα Καμπακίδου, σε καλωσορίζω στο κανάλι. Μαζί μου μαθαίνει να χειρίζεσαι τα social media, να μεγαλώνει του λογαριασμού σου, να προβάλλει την επιχείρησή σου, αν χρειάζεσαι βοήθεια, μη διστάσεις να μου στείλεις μήνυμα, να με πάρεις τηλέφωνο, να μου στείλεις email. Μπορώ να σε βοηθήσω να προβάλλεις την επιχείρησή σου. Επίσης, έχω ετοιμάσει για σένα που θέλεις να μεγαλώσεις το Instagram και το TikTok δύο δωρεάν οδηγούς. Θα τους βρεις κάτω στην περιγραφή, κατέβασέ τους, είναι για σένα, είναι δωρεάν. Και πάμε γρήγορα να σου δείξω πώς μπορείς να χειρίζεσαι διαφορετικά Messenger στην ίδια συσκευή. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στο Messenger, όπως βλέπεις, κανονικά υπάρχουν οι επικοινωνίες. Πάνω λοιπόν αριστερά υπάρχει η φωτογραφία προφίλ. Πατάμε πάνω και εδώ λοιπόν μας βγάζει διάφορα μενού. Στο σημείο που λέει χρήση άλλου λογαριασμού, η δεύτερη σειρά δηλαδή, πατάμε πάνω και εδώ βλέπεις ότι χειρίζομαι όχι μόνο ένα, αλλά πάρα πολλά και πελατών μου και τις σελίδες μου αν έχεις δημιουργήσει ένα λογαριασμό Facebook και έχει Messenger, γιατί Messenger μόνο δεν μπορείς να έχεις, πρέπει να έχεις και Facebook, και δεν τον εμφανίζει εδώ, θα πρέπει να κάνεις προσθήκη λογαριασμού. Πατάς λοιπόν επάνω. Εδώ μου λέει να συνδεθώ με κάποιο από αυτά που ήδη είμαι συνδεμένη, πατώ ακύρωση, για να σου δείξω τι πρέπει να κάνεις. Θα βάλεις λοιπόν τον αριθμό τηλεφώνου ή email και τον κωδικό πρόσβασης του Facebook του λογαριασμού, δηλαδή του δεύτερου που θέλεις να συνδέσεις. Οπότε, με το που θα βάλεις τα στοιχεία, σου εμφανίζεται η σύνδεση και πατάς επάνω και μπαίνεις. Αν δεν έχεις λογαριασμό και πατήσεις δημιουργία νέου λογαριασμού, σου λέει ότι πρέπει να ανοίξει το Facebook, άρα πρώτα πρέπει να δημιουργήσεις ένα λογαριασμό Facebook και μετά να μπορέσεις να συνδέσεις και το Messenger. Οπότε, επαναλαμβάνω, αν έχει ήδη Facebook και Messenger, βάζεις εδώ τα στοιχεία του λογαριασμού σου του Facebook και πατάς σύνδεση. Αν δεν έχεις Messenger, έχεις κατεβάσει μόνο την εφαρμογή του Facebook, θα πατήσεις δημιουργία νέου λογαριασμού, ο οποίος θα σε συνδέσει με το Facebook που ήδη έχεις φτιάξει για να δημιουργήσεις και Messenger. Αν λοιπόν Έχεις ήδη δύο λογαριασμούς, τους έχεις έτοιμους, τους έχεις φτιάξει, η εναλλαγή είναι τόσο εξή. Είμαι εδώ στο Ματίνα Καμπακίδου, θέλω να μπω στη σελίδα μου που μου έχουν στείλει κάποιο μήνυμα, πατώ εδώ και έχω αλλάξει όπως βλέπεις σελίδα και έχω μπει να δω άλλες συνομιλίε. Το ίδιο από εδώ μπορώ να φύγω, να κάνω χρήση άλλου λογαριασμού και να μπω στην άλλη μου σελίδα. Όπως βλέπεις, εδώ έχω άλλα μηνύματα. Όταν μου έρχεται από άλλο λογαριασμό μήνυμα, όπως έχει συμβεί τώρα, πατάμε χρήση άλλου λογαριασμού και βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει μήνυμα. Πατάμε πάνω και μπορούμε να το διαβάσουμε. Τόσο εύκολα, τόσο απλά. Πολλοί από εσά μπορεί να το ξέρατε, όμως Πολλοί άνθρωποι με ρωτάνε, για κάποιους δεν εννοείται, δυσκολεύονται με τα social media και αυτό το κανάλι είναι για σένα, είναι το δικό σου κανάλι για τα social media για να σε βοηθάει, για να σου μαθαίνει πράγματα. Αν και σήμερα, όπως και κάθε φορά, πήρες τη βοήθεια που χρειαζόσουνα, βάλε like για να βοηθήσεις αυτό το βίντεο να προβληθεί περισσότερο, να το δουν και άλλοι άνθρωποι και μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά.